που τους πρόσφυγες να κατευθύνεται στην ευρωπαϊκή χώρα που μπορεί να τους φιλοξενήσει. Δυστυχώς όμως βλέπω ότι το να σταματήσει μια κυβέρνηση ένα έγκλημα, όπως η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει για να το σταματήσει, αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμα. Τώρα, αυτό ενώ λογικά αυτό θα το είπατε είναι... και στον κύριο Σούλτς όταν ήρθε. Ασφαλώς, και τι είπε ο κύριος Σούλτς. Και το λέω σε κάθε ευκαιρία. Το λέω σε κάθε ευκαιρία, πρέπει να το λέμε όλοι μας παντού. Ναι. Δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης το να σταματήσεις το έγκλημα. Ναι. Είναι υποχρέωσή σου. Βλέποντας όμως ότι αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, εγώ καταθέτω μια νέα πρόταση. Κατέθεσα πριν από λίγες μέρες στον κύριο Σούλτς μια νέα πρόταση που λέει: εμείς μπορούμε να αντέξουμε όποιο βάρος. Όσο βάρος αναλογεί και ακόμα περισσότερο, και αυτό το βάρος που έχουμε σηκώσει μέχρι τώρα ως τοπικές κοινωνίες, είμαστε διατεθειμένοι να το αυξήσουμε. Αυτό που δεν αντέχουμε είναι να βλέπουμε ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους λίγα μέτρα από τις ακτές μας. Γι' αυτό προτείνουμε με τροποποίηση των συνθήκων να μπουν πλοία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισμούς, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στις διμερείς σχέσεις. Να μπουν πλοία, να τους παίρνουν από την Τουρκία χωρίς να έχουν καταγραφεί και να έρχονται να καταγράφονται στη δική μας περιοχή. Άρα να σταματήσουν αυτά τα δρομολόγια του θανάτου. Ναι. Ασφαλώς, και δεν θα σταματήσει μόνο το έγκλημα που έχει να κάνει με τις ζωές των ανθρώπων που τις χάνουν στο διάπλο του Αιγαίου, ταξιδεύοντας μέσα σε πλωταφέρετρα κυριολεκτικά. Θα σταματήσει και η οικονομική τους εκμετάλλευση. Ναι. Θα υπάρξουν πολλά ωφέλη, θα γίνεται καλύτερη διαχείριση, θα γίνεται πιο οργανωμένη. Και έχω μια πρόταση συνολική. Έτσι τους διευκολύνει στο να αντιδρούν και να μην θέλουν να μπουν στη διαδικασία να γίνουν και αυτή η λύση μέρος της λύσης του προβλήματος. Δηλαδή, ρωτάω ίσως αφελώς, αλλά αυτό θεωρώ ότι πέφτει στο τραπέζι της συζήτησης. Υπάρχει μια άποψη ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξηθούν οι ροές. Αυτό όμως δεν είναι αληθές, διότι ούτως ή άλλως τα άτομα τα οποία έρχονται θα έρχονται και θα έρχονται οργανωμένα. Τα σύνορά τους είναι κλειστά. Κάποιες χώρες, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Αυστρία, έχουν κλείσει τα σύνορά τους και δεν επιτρέπουν να πάνε προς τις χώρες Κεντρικής Ευρώπης και τις σκανδιναβικές χώρες. Επομένως, θα εγκλωβιστούν κάπου ανάμεσα. Γιατί και δεν θέλουν να γίνει αυτή η διαδικασία. Δεν θέλουν να ανοίξει αυτός ο δρόμος. Το θέμα είναι ότι ο δρόμος αυτός είναι ανοιχτός. Εκ των πραγμάτων, εφόσον δεν σταματάνε τους διακινητές, δεν χτυπάνε τη διακίνηση και αυτά τα συμφέροντα, ο δρόμος είναι ανοιχτός και αφήνει πολλά χρήματα στους διακινητές. Αν με επιτρέπετε να σας να συμπληρώσω, ότι η πρόταση που καταθέτω πέραν αυτών των παραμέτρων που ήδη σας ανέφερα, υπάρχουν και άλλα πράγματα που αναφέρει μέσα, δεν είναι της ώρας ίσως να την παρουσιάσω, όμως μπορώ να σας την κοινοποιήσω. Αναφέρεται και ζητάμε να γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τη Λέσβο διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος. Νομίζω ότι αυτό θα ανοίξει ή θα κάνει και άλλες κοινωνίες να διώξουν από πάνω τους τη ξενοφοβία και να μπορέσουν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση, την ανθρώπινη, την ευαίσθητη αντιμετώπιση αυτού που, να μην το πούμε πρόβλημα, αυτής της κρίσης, της ανθρωπιστικής κρίσης. Νομίζω ότι με τον τρόπο που το διαχειρίζονται μέχρι σήμερα, πέραν των όποιων θυμάτων και της εκμετάλλευσης, υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος για την Ευρώπη που τον έχει πληρώσει πολύ παλαιότερα. Στους τόπους που περνάνε οι πρόσφυγες με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνται πυρήνες φασιστικοί. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να σταματήσει τώρα. Και με τον τρόπο που προτείνουμε, ακριβώς σταματάμε και αυτό τον κίνδυνο. Δυστυχώς στην τηλεόραση ο χρόνος είναι πάντα πιεσμένος. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Ένα έχει να κάνει με τα hot spots, αυτό που λέμε. Θέλετε να σας πω για το προηγούμενο ερώτημά σας που λέτε για τις εικόνες. Ξέρετε τι σημαίνει να κάθεσαι στις ακτές και να βλέπεις βάρκες να έρχονται από μακριά. Και πραγματικά να τη βλέπεις τώρα θα αναποδογυρίσει, ύστερα θα αναποδογυρίσει και η σταθερότητα εξαρτάται. Να το λέτε όπως είναι, όχι θα αναποδογυρίσει, θα τη γυρίσουν οι διακινητές. Γιατί δεν γίνει, δεν γυρίζει από μόνη της η βάρκα. Καλά, γίνει μια διαδικασία. Έχουν μια τακτική. Όταν πλησιάζουν, τις χαλάνε τις βάρκες για να παρέμβει το λιμενικό κι εσείς. Θέλω να σας περιγράψω ότι αυτές οι βάρκες που είναι σε θέση να μεταφέρουν 5, 10, 15 άτομα φορτώνονται με 60 και παραπάνω και η ισορροπία της εξαρτάται από το αν κάποιος θα χάσει τις αισθήσεις του ή την ισορροπία του και θα πέσει. Σε αυτή την περίπτωση ανατρέπεται. Τη βλέπετε να έρχεται μία κουβέντα, θα σας πω. Κάποιες απαντήσεις, μία που σας έχουμε σήμερα. Θα σας τα πω απλώς να σας πω τη χαρά. Όσοι καταφέρουν να φτάσουν, εν πάση περιπτώσει, μέσα από αυτή την πολύ, πολύ τραγική κατάσταση. Τώρα που είναι χειμώνας, το καλοκαίρι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Σε αυτά τα λεγόμενα hot pots, σε αυτούς τους χώρους που λένε και από την Ευρώπη ότι πρέπει να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι.
σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Πολλές φορές το ρεπορτάζ από το νησί σας μας δίνει ότι είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν και το καλοκαίρι. Mm-hmm. Υπάρχουν χρήματα, σας έχουν δοθεί χρήματα να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε? Πρώτα θα σας δώσω την εικόνα της μητέρας που βγαίνει από αυτή τη βάρκα μόλις φτάσει από τις ακτές, από τη θάλασσα, σφιγμένο το παιδί στην αγκαλιά της και πανηγυρίζει που σώθηκε. Στη συνέχεια θα έρθω στο ερώτημά σας. Τα hot spot για μας δεν λένε τίποτα, διότι είναι ένα το hot spot, είναι ένας ο χώρος αυτός φιλοξενίας ο οποίος λειτουργεί εδώ και αρκετό διάστημα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλοι χώροι που έχει φτιάξει ο Δήμος Λέσβου, έχει παραχωρήσει χώρους, εγκαταστάσεις που είναι για άλλους σκοπούς, παρόλα αυτά τα προσφέραμε για να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μέχρι σήμερα έχουμε φτιάξει 5 ακόμη χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και των μεταναστών. Και τώρα προσφέρουμε και άλλους. Προσφέρουμε και άλλους για τα παιδιά που πριν από λίγο αναφερθήκατε. Είναι κλειστοί χώροι, δηλαδή έχουν μέσα, θα έχουν θέρμανση, θα έχουν νερό, θα παρέχονται οι πρώτες, τα βασικά πράγματα. Έτσι, αυτή την προσπάθεια κάνουμε τώρα, γιατί βλέπουμε ότι το κύμα των προσφύγων, αντί να ελαττούνται, αυξάνονται οι αριθμοί που έρχονται στο νησί. Οι διακινητές έχουν αποθρασινθεί, δεν σταματάνε με τίποτα, τους βάζουν να ταξιδεύουν με 8 μποφόρ και εμείς ετοιμάζουμε χώρους κλειστούς που να έχουν τις όποιες ευκολίες χρειάζεται ώστε οι άνθρωποι να βρουν ένα ζεστό χώρο να το έχουν ένα αποκούμπι. Χρήματα να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες που μας περιγράφετε τώρα και εσείς έχετε όλη τη διάθεση να δείξετε αυτό το ανθρώπινο πρόγραμμα. Σας έρχονται? Μέχρι σήμερα χρήματα δεν μας έχουν δοθεί, γιατί είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία με την κυβέρνηση. Έχουν δοθεί βοήθειες, έχουν δοθεί βοήθειες για τους χώρους, έχουν δοθεί βοήθειες με προσωπικό που στέλνεται για να γίνεται καλύτερη διαδικασία. Χρήματα περιμένουμε να πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως το τελευταίο διάστημα, πριν από λίγες μέρες, έχει δοθεί και μια χρηματοδότηση της τάξης των 500.000, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε πάρει. Όμως πρέπει να σας πω ότι ήδη ο Δήμος Λέσβου, από τις πιστώσεις του οποίου γίνονται όλα αυτά τα έξοδα, έχει τελικά εξουθενωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρήματα για το επόμενο διάστημα να πληρώσουμε ούτε καν το προσωπικό μας. Όμως πρέπει να πω ότι αυτό το βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε μία ζυγαριά την ανθρωπιστική προσφορά, τις ανθρώπινες ζωές με το οικονομικό κόστος. Ναι, αλλά όχι, γιατί ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να δεχτεί άλλα. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, λέει ότι θα στηρίξει. Να στηρίξει όμως, διότι και τα χρήματα. Θέμα είναι που πάνε τα χρήματα. Πάνε κεντρικά και πώς μοιράζονται στους Δήμους. Έχει πει ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο ειδικό γι' αυτό. Δήμαρχε, έχει ζήσει πολλά του τελευταίου μήνες. Θέλω να μας περιγράψει. Να έρχονται απευθείας χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους Δήμους, ώστε να γίνεται καλύτερα και γρηγορότερα διαχείριση. Κλείνοντας, να μας περιγράψεις αυτό που σε έχει συγκλονίσει σαν εικόνα όλους αυτούς τους μήνες. Αυτή που σε έχει συγκλονίσει περισσότερο ως εικόνα τους τελευταίους μήνες. Κάθε μέρα βλέπουμε τέτοιες εικόνες, καινούργιες εικόνες που σε συγκλονίζουν. Αυτό όμως που σας περιέγραψα πριν, να βγαίνουν άνθρωποι από τις βάρκες και να πανηγυρίζουν γιατί έσωσαν τη ζωή τους, καταλαβαίνετε τι εικόνα και τι συναισθήματα δημιουργεί. Να σκύβουν και να φυλάνε το έδαφος μόλις βγουν στις ακτές. Είναι κάτι το μοναδικό, κάτι το τρομερό. Αλλά όμως υπάρχουν και άλλες εικόνες. Υπάρχουν εικόνες με αναπογυρισμένες βάρκες. Υπάρχουν εικόνες να βλέπεις ανθρώπους με άψυχα κορμάκια στην αγκαλιά τους, να προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν ζωές. Πόσοι περίπου άνθρωποι το φίλι έχουν περάσει αυτά τα παιδάκια από το νησί, κύριε Γαλινέ? Έχουν περάσει αυτό το χρόνο πάνω από 330.000 και οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν περάσει το τελευταίο τρίμηνο. Έρχονται κατά χιλιάδες, έρχονται 6-7.000 την ημέρα. Το παλεύουμε. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι μέσα από αυτή την κρίση που διαχειρίζεται ο Έλληνας, που διαχειριζόμαστε όλοι μας, είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε την εικόνα και της Ελλάδος και του Έλληνα. Διότι αυτή είναι η εικόνα του Έλληνα. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Είναι η εικόνα ανθρώπων που παρά τις δύσκολες συνθήκες που βρίσκονται εκεί, βρίσκουν τη δύναμη και προσφέρουν, σηκώνουν στις πλάτες τους ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, το σηκώνουν με αξιοπρέπεια και παράλληλα προτείνουν λύσεις και δείχνουν δρόμους για την αντιμετώπιση του. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και σε εσάς και στους συμπολίτες εκεί και τους κατοίκους του νησιού και άλλα και στα άλλα τα νησιά. Θέλω να πω ότι οι συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους Έλληνες. Βεβαίως. Όλοι δείχνουμε την ευαισθησία, εμείς βρισκόμαστε εκεί. Εκεί φυλάμε Θερμοπύλες, είμαστε η πρώτη εικόνα. Αλλά απ' την άλλη, η συμπαράσταση που έχουμε από όλους είναι πραγματικά μοναδική. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, Δήμαρχε.